Είμαστε οι νεότεροι Έλληνες πολεμιστές και δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά χρόνια διαφορά από τα σημερινά παιδιά. Και θα ήταν ευχής έργων αν μας δινόταν η δυνατότητα σε εμάς που πολεμήσαμε τους Τούρκους πρόσφατα να γυρίσουμε στα στρατόπεδα μέσα και να τους πούμε πραγματικά τι είναι ο Τούρκος. Τι είναι ο Τούρκος? Τίποτα δεν είναι ο Τούρκος. Για τον Έλληνα ο Τούρκος δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Ήταν περισσότεροι όμως. Ήταν περισσότεροι. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι ήταν περισσότεροι. Και αν εμείς είχαμε μια βοήθεια, δεν θα είχαμε πρόβλημα κανένα. Πήσανε οι όλμοι στο κράσπεδο εδώ του περιβολιού και εμείς ήμασταν από πάνω τρία παιδιά. Τραυματίστηκαν και τρεις. Εγώ βρέθηκα σε μια ελιά πάνω κρεμασμένος. Και με βρήκε ένας φίλος μου, ο οποίος όπως η ατροχία βλέπει το αίμα που έσταγε. Και κάνει έτσι και με βλέπει πάνω στην ελιά. Και με παίρνει να είμαι σαν νεκρό πλέον από εκεί ολοχίας. Με κατεβάσανε κάτω, που με πήγανε δεν ξέρω να είμαι εκεί και πώς με πήγανε. Βρέθηκα να είμαι στο νεκροταμείο μέσα. Και εκείνη την ώρα έτσι το πρωί που σηκώθηκα, ζαλιζόμουν, έτρεβα το κεφάλι με πόνα για το πίσω. Να κοιτάζει τα ξερά τα μαλλιά μου, κοιτάζει αίμα. Λέω, τι έγινε, χτυπήθηκα. Και εκείνη την ώρα βλέπω κι άλλο στα φορεία. Τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι ακριβώς έτσι πώς ήταν σκεπασμένοι κάτω με τις κουβέρτες. Και λέω, κοιμώνται, θα είναι τραυματίες. Γιατί λέω, και εγώ τραυματίες, με φέρανε εδώ πέρα. Πράγματι να είμαι έτσι, ήθελα να καπνίσω ένα τσιγάρο έτσι λίγο να ηρεμήσω. Έψαχνα να πάρω την κουβέρτα. Το διπλανό είναι που ήταν σκεπασμένο, να δω αν έχει τσιγάρα στο τσέπε του. Κοιτάω να μου, δεν μπορούσα να το πείσω να μην έχει τσιγάρα. Και σηκώνω σιγά σιγά την κουβέρτα που πάνω να με, αυτό. Κοιτάω, δεν έχει κεφάλι αυτό. Μισό κεφάλι. Πετάω, μου, τι γίνεται εδώ πέρα, πού είμαι να. Χτυπάω την πόρτα, φωνάζω, κλειδωμένη πόρτα. Ξεχυπάζω τον άλλον, έχει φάει κάτι τρυπέ από στο φόρακα, έχει ανοίξει κοιλιά τα έντερα του έξω. Τα νου του έχουν το μισό κεφάλι μέσα στο κράνο και το έχουν στα πόδια του. Κομμένα τα πόδια, σπασμένα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρίσκομαι να. Φωνάζω, χτυπάω την πόρτα, τίποτα, κανείς. Και πιάνω ένα άμεσο κάποια στιγμή, μαζεύω το φορείο που ήταν κάτι με τα ξύλα και το βάζω διαγώνια σε ένα παραθυράκι που είχε το τόλι, το φοράω ένα κράνος και παίρνω έτσι λίγη φορά και πατάω πάνω στα ξύλα του φορείου και βγαίνω έξω από το παράθυρο. Κάναμε ένα μήνυ συμβούλιο με τον υπολογό Κόλλια. Ήμουν ο πιο παλιός οπλίτης, 103. Κούτρα αποφασίζουμε. Ή θα φύγουμε όλοι ή κανένας. Εις περίπτωση πέσουμε εχμάλωτοι των Τούρκων, εσύ θα σκοτώσεις εμένα. Εσύ τον Κούτρα θα τελειώσουμε όλοι. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένα το Λοχία, τον Κάρδα, τον Νίκο, που λέει, ρε εσείς, κοιτάξτε μην πιαστεί κανένας εγμάλωτος, γιατί θα σας καθαρίσω εγώ, εδώ. Θα πεθάνουμε όλοι, μας λέει, σαν Έλληνες. Θα ρίξουμε και την τελευταία στέρα και θα την κρατήσουμε μια για πάρτι μας. Εμείς μη ξέροντας τώρα, αυτοί δίναν σήμα. Δεν ξέρουμε εμείς τίποτα. Δεν ξέρουμε εσείς είστε μέσα, δεν ξέρουμε. Το αεροπλάνο, εκείνο τις δαγκώτες για πάμε για προσγείωση. Τα φώτα τα βλέπουμε της Λευκοσίας. Εγώ την Κύπρο δεν την είδα ούτε στο χάρτη. Γιατί σχολείο δεν πολύ πήγα πολύ. Δεν την ήξερα την Κύπρο. Αλλά ήμασταν πανέτοιμοι να πάμε για εκείνο το νησί. Δεν πέρασαν δευτερόλεπτα, Γιάννη. Ακούμε τις πρώτες τρυπές. Έτσι ακριβώς σου λέω. Ακούμε. Χτυπάνε. Χτυπάνε, ας πούμε, χτυπάνε. Φαίνονταν εκείνα από πού. Χτυπάνε τα πολυβόλα. Χτυπάγανε αυτά. Ήταν από αυτά που τα φωτιστικά που ανεβαίνουν απάνω. Το ωραίο ήταν ότι χτύπαγαν για ήγη και βγαίνουν από πάνω. Το ταβάνι βγαίνουν. Δεν πέρασε δευτερόλεπτο, πήρε το αεροπλάνο φωτιά για ήγη. Πήρε φωτιά και τρέμα σκοτώθηκαν. Μιλώντα γιατί το αεροπλάνο αυτά εδώ που τα βλέπεις. Είναι πως το αεροπλάνο μου πήρε φωτιά και έγωταν. Τι να φτιάξουμε για ήγη. Και έγωταν το αεροπλάνο και αυτά και έγωταν. Κοίταξε εδώ, είμαι καμένος εδώ που το. Εδώ μέσα είμαι όλα καμένα ήταν. Και εγώ τι να φτιάξω. Σκοτώθηκαν πιλάτη και. Το αεροπλάνο πήγαινε έτσι ακριβώς. Εκεί ακριβώς που ήταν, γίνονται ζώνια ασφαλείας. Απέναντι ήταν εδώ και με τις αμπιράνες, είχαν τέσσερα κυβότα χειροβοήδες και πυρομαχικά είχαν αυτοί. Εγώ με τη ζώνη που έλυσα, ρίχνουν τον Πέρθ. Στα λέω έτσι ακριβώς που. Πού είσαι έξω τον Πέρθ. Είχα 7 τυραμμόνες σφαίρες εδώ. Με το σήκωμα που κάνω ο Γιάννη, κάνει το αεροπλάνο να τέτοιο και με χτυπάει πάνω στο δόκιμο της αμπιράνης. Και με λέει Ζαφυρίο της κορυφαίας, με λέει Ζαφυρίο με χτύπησε. Βρε Δημήτρη, του λέω, δεν επανέρχομαι. Όταν πάνε ήρθα γέννη, με καλύπταν 16 άτομα από εκεί μέσα στη διάμεση παιδιά. Και γέγονται, έκανε ζήσουν και δεν. Και εγώ τους είναι και άλλοι. Όχι, καίγονταν μέσα στο αεροπλάνο, καίγονταν. Οι πιλότοι δεν ήσουν. Δεν φώναζε κανένα, καίγονταν το αεροπλάνο, πάει. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Μετά πήραν μπροστά από τα πόδια μου, καίγονταν οι αερμηνείες μου, έτσι ακριβώς. Καίγονταν οι αερμηνείες. Με το σήκωμα που κάνω, τι να κάνω, όχι γυρίζω, με το γύρισμα που κάνω, ήταν πόρτα ασφαλείας. Δεν είναι, αρπάω την πρώτα ασφαλείας, με το τράμα μου την κάνω, χτυπήμαι αυτό.
κάνω. Έχω θυμάμαι για που έμεινα. Έχω θυμάμαι ότι... Έφυγα από το αεροπλάνο. Χαίρομαι, θα σκοτώνω, μα δεν υπήρχε. Δεν ξέρω τι έγιναν οι άλλοι φίλοι μου μητέρα. Δεν ξέρω πού πήγαν, τι δηλαδή, έκανε. Τι έφυγες, πήδηξες από το αεροπλάνο. Έφυγα από το αεροπλάνο εγώ. Στον αέρα, όταν ήταν. Στον αέρα, δεν είχαμε αλεξίδωνα, δεν είχαμε τίποτα. Εγώ ζούσα, δεν έχω κανένα τραύμα. Ούτε από, το, από κάτω από την πυρά δεν έχω τραυματισμένο, δεν είμαι. Αλλά δεν υπήρχε σωτηρία, αφού καίγουν τα πόδια μου, καίγουν τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου όλο καμένα και ανίδω. Αυτά όλα είναι από το αεροπλάνο. Και πήδηξες από το αεροπλάνο. Έφυγα από το αεροπλάνο εγώ. Δεν ξέρω, Γιάννη, μετά από ό,τι λένε, 20 χρόνια έχει. Λένε ότι με βρήκαν την άλλη μέρα. Εγώ ήμουν κλεισμένος από αίμα μέχρι εδώ. Αυτά, Γιάννη. Έλα, δεν πειράζει. Αυτά είναι η αιμοθώρακας. Μα ήξερα από εδώ. Αυτά τα πόδια μου, εδώ, ένα λεπτό. Ας, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, ένα λεπτό να σου πω. Να σου πω τι ακριβώς. Αυτά εδώ, είναι όλα πλαστικά.